Ο σκοπός είναι μια εβδομάδα κάθε μήνα να βοηθάω την χώρα μου, την πατρίδα μου. Ξέρετε, ως Έλληνας της Διασποράς έχω αυτή την ευαισθησία προς την πατρίδα, προς την γλώσσα και προς την θρησκεία. Αυτό είναι. Και με τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας έβαλα στο φιλανθρωπικό μου έργο και την Ελλάδα για να μπορέσω να βοηθήσω την χώρα, να βοηθήσω τις οικογένειες. Ξέρω που υπάρχει μια ορισμένη έλλειψη στην παιδοκαρδιοχειρουργική. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό αφιλοκερδώς προσπαθώ να βοηθήσω αυτές τις οικογένειες. Μέχρι χθες, κύριε Καλαγκέ, πηγαίνετε σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν αρέσει να το λέω. Μάλιστα. Είναι η πραγματικότητα, μάλιστα. Τώρα όμως, με τις σημερινές συνθήκες, μέσα στο κάδρο αυτών των χωρών, δεν είναι και η Ελλάδα. Σωστά. Ποια παιδιά θα ωφεληθούν από την δική σας προσφορά? Από την δική μου την προσφορά είναι αυτά τα παιδιά που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες. Χειρουργώ τώρα αυτά τα δύσκολα περιστατικά. Εφόσον εδώ στο νοσοκομείο, στο Μητέρα, είδα που έχουμε την κατάλληλη υποδομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό, με τον οποίο μπορώ, χωρίς να πάρω επιπλέον ρίσκο, να προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες, τις ιατρικές υπηρεσίες, σε αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι. Γι' αυτό έρχομαι εδώ και χειρουργώ σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δυστυχώς, στο κρατικό, στο δημόσιο τομέα, έμαθα που στο Αγία Σοφία δεν έχουν δυστυχώς την υποδομή και ξέρετε, η καρδιοχειρουργική είναι μια δύσκολη χειρουργική. Εφόσον σταματάτε τους πνεύμονες, την καρδιά με εξωσωματική κυκλοφορία, γι' αυτό πρέπει να έχετε την κατάλληλη υποδομή και τον κατάλληλο γιατρικό και παραγιατρικό προσωπικό. Γι' αυτό. Και όλα αυτά θα τα κάνετε, κύριε Καλαγκέ, χωρίς να πάρετε... Αφιλοκερδώς, χωρίς να πάρω αμοιβή, θέλω να το τονίσω, μάλιστα αυτό είναι. Εφόσον προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες στις χώρες του τρίτου κόσμου, γιατί να μην το κάνω, να μην προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες στην χώρα μου, στην πατρίδα που λατρεύω. Τι ήταν αυτό που κάποια στιγμή στο γιατρό Αυξέντιο Καλαγκό έκανε ένα κλικ και είπατε, εγώ από εδώ και πέρα θέλω να κάνω και αυτό? Εννοείται το φιλανθρωπικό έργο. Αυτό ήταν, δεν είχα αυτό το κλικ, εφόσον μεγάλωσα σε ένα φιλανθρωπικό περιβάλλον μέσα. Ήταν η διδασκαλία του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εσωτερικός παθολόγος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν γενικός διοικητής στο ελληνικό νοσοκομείο του Μπαλουκλή, μετά στο ιταλικό νοσοκομείο και ήταν μεγάλος φιλάνθρωπος αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το ανακάλυψα όταν ήμουν μικρός, μικρό παιδί. Όταν χάσαμε τη μητέρα μας, ήρθε, τα παράτησε και άνοιξε το γιατρείο του στο σπίτι, στον Άγιο Στέφανο και εκεί πέρα, 2-3 μέρες κάθε εβδομάδα, κοίταζε ασθενείς, φτωχούς ανθρώπους. Ο κήπος ήταν γεμάτος. Δεν είχαμε την ικανότητα να βγούμε με την αδελφή μου να παίξουμε στον κήπο, ήμασταν μέσα στο σπίτι και βλέπαμε τι είναι αυτός ο κόσμος. Στον κήπο μέσα και αφήστε το γεγονός που κοίταζε δωρεάν αυτούς τους ασθενείς, έβγαζε και από την τσέπη του και δίνει και τα λεφτά του για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Τώρα, μεγάλωσα με αυτή την διδασκαλία, με αυτή την φιλανθρωπική εικόνα του πατέρα μου και μετά ήτανε μέσα στην φύση μου, ήτανε κάτι το φυσιολογικό που όταν το 1998 ο πρωην Υπουργός Υγείας της Γενέβης, μου ζήτησε να πάω στην Ερυθρέα, στην πρωτεύουσα Ασμαρά, για να κοιτάξω λιγάκι τις συνθήκες, για να κτίσουμε ένα καρδιοχειρουργικό κέντρο, για να μπορέσουμε να χειρουργήσουμε τα παιδιά που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες. Μάλιστα. Γιατί σε εκείνη την εποχή η Ελβεθία βοηθούσε πάρα πολύ την Ερυθρέα. Από εκεί ξεκίνησε. Εκεί τι είδατε, εκεί πέρα είδα, μάλιστα, την πραγματικότητα αυτών των χωρών, του τρίτου κόσμου, δυστυχώς. Παιδιά που πεθαίνουν, περίπου είναι τώρα 10 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες και περιμένουν μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε μέρα πεθαίνουν αυτά τα παιδιά. Μετά ο άνθρωπος αναρωτιέται πώς μπορώ να βοηθήσω. Αυτό είναι. Και όταν έχετε αυτή τη διδασκαλία και όταν έχετε αυτό το φιλανθρωπικό στην φύση σας, το εκφράζετε. Αυτό ήτανε. Μάλιστα. Και όταν επίστρεψα από αυτήν την πρώτη αποστολή, συζήτησα με τον Υπουργό Υγείας και είπα που μπορώ να διοργανώσω τα πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε να χειρουργήσουμε. Και αυτό κάναμε. Είχα πάει με μια ομάδα. Μετά είπα πρέπει να ιδρύσουμε το φιλανθρωπικό ίδρυμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα, να μαζέψουμε δωρεές, εξοπλισμό για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα να προσφέρουμε σε αυτές τις χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το 1998 με την Ερυθρέα, μετά Γεωργία, Μοζαμπίκη, Μαυρίκιο, Λίβανος, Ινδία, Σερβία, Βιετνάμ. Τώρα έχω ένα καινούριο σχέδιο στην Αφρική μεταξύ Ρουάντα, Ζάμπια, Καμρούν, Τανζανία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, αυτό είναι. Έχω χειρουργήσει περίπου 14.000 παιδιά σε αυτές τις χώρες. Είμαστε τώρα σε περίπου 15 άπορες χώρες του τρίτου κόσμου και εκεί πέρα χτίσαμε περίπου 5-6 παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα. Εκπαιδευθήκανε περίπου 100 χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτικές ομάδες. Μόνο δεν είναι ο χειρουργός, είναι, ξέρετε, και οι καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι. Και με αυτόν τον τρόπο, τώρα βλέπω στην Τυφλίδα, στο κέντρο χειρουργούν κάθε χρόνο περίπου 300 περιστατικά, στο Μαυρίκιο 550 περιστατικά, είναι ένα μικρό νησί, ξέρετε, στον ωκεανό μέσα. Εφόσον σε αυτό το νησί φέρνουμε τώρα παιδιά, στέλνουμε παιδιά από Μαντεγκασκάρη, από τα νησιά, από γειτονικές χώρες και τα χειρουργούμε στο Μαυρίκιο. Εφόσον τώρα η ομάδα, η ιατρική και η παραγιατρική ομάδα ξεκίνησε και κάνει φιλανθρωπικές αποστολές στην Βοσφάνα. Είδατε. Ανέφερε πάλι στην Ελλάδα. Έχετε, φαντάζομαι, γνώση του τι αναμένετε να χειρουργήσετε. Ξέρετε πόσα περιστατικά θα κληθείτε σε αυτό το χρόνο που θα αφιερώσετε στο παιδερ μητέρα. Τώρα, κοιτάξτε, κάθε φορά αυτή είναι η τρίτη αποστολή μου. Χειρούργησα περίπου 15 περιστατικά. Αυτή τη φορά ξανά θα χειρουργήσω 5 περιστατικά. Έχω ήδη χειρουργήσει το πρώτο. Τώρα νομίζω βλέπω την λίστα η οποία μεγαλώνει. Είναι. Έχουμε περίπου τώρα 20 περιστατικά που περιμένω. Είναι και αυτό. Και γιατί το μαθαίνουν οι άνθρωποι που ήρθα εδώ να βοηθήσω και αυτοί που έχουν οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι που δεν είναι ικανοί να πληρώνουν αμοιβές και μάλιστα είναι αυτά τα διάφορα οικονομικά, προτιμάνε να έρθουν εδώ. Εφόσον έκανε και μια προσπάθεια η Γενική Διοίκηση του Μητέρα, εφόσον στα πλαίσια του πακέτου δίνει την ικανότητα στις οικογένειες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική πλευρά της υπόθεσης. Γίνεται κανείς να είναι γιατρός και να μην είναι φιλάνθρωπος? Για μένα η φιλανθρωπία είναι μέσα στην ιατρική μέσα. Είναι το νόημα, η βάση της ιατρικής. Αυτό είναι. Γι' αυτό όταν τελείωσα την ιατρική σχολή στην Κωνσταντινούπολη και στο πρώτο μάθημα της δεοντολογίας η καθηγήτρια είχε ρωτήσει γιατί, τι ήταν που σας έκανε την επιλογή να έρθετε εδώ στην ιατρική σχολή και να σπουδάσετε ιατρική. Εγώ, ξέρετε, με την φιλανθρωπική διδασκαλία του πατέρα μου ήμουνα αμέσως να σηκώσω το χέρι μου και να πω το φιλανθρωπικό, να βοηθήσω τους ανθρώπους, να βοηθήσω να κάνω αυτά διάφορα πράγματα. Και όταν ανακάλυψα που ορισμένοι σηκωθήκανε και είπανε όχι, είναι για να μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομική άνεση, σοκαρίστηκα. Το οποίο σημαίνει και σήμερα, κύριε Καναγκέ. Αυτό είναι. Τώρα, δυστυχώς, στην ιατρική μπήκε και το εμπόριο. Αυτό είναι.
Και όταν μπαίνει το εμπόριο, αυτή η εμπορική πλευρά, ορισμένες αρχές της ιατρικής χαλάνε. Γι' αυτό πρέπει να τα μεταρρυθμίσει ο γιατρός. Να βρει μια σωστή ισορροπία μεταξύ την οικονομική άνεση και το φιλανθρωπικό νόημα του επαγγέλματος. Εσείς, ως ο άνθρωπος, ξέρετε, ο Σκαλακός, τι παίρνει πίσω από κάθε παιδί ξεχωριστά? Αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού και η ευτυχία που αισθάνομαι όταν βλέπω αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, σε αυτές τις άπορες χώρες, τώρα όταν ταξιδεύω και πηγαίνω, βλέπω εκείνα τα παιδιά που έχω χειρουργήσει πριν 15 χρόνια, παντρευθήκανε, αποκτήσανε παιδιά, έρχονται με λουλούδια, αυτό είναι. Φαντάζομαι όμως ότι είναι ιδιαίτερη χαρά το να το προσφέρετε αυτό στη χώρα σας, στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Ελπίζω τώρα με αυτά τα 15 περιστατικά που έχω χειρουργήσει ήδη και με αυτά που θα χειρουργήσω, νομίζω θα ζήσω την ίδια ευτυχία και στην χώρα μου.